Σήμερα υπάρχουν περισσότερα θύματα εμπορίας ανθρώπων στον κόσμο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ιστορία. Σε 40 εκατομμύρια υπολογίζονται οι άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες σύγχρονης δουλείας. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων, το Σάββατο 19 Οκτωβρίου έγινε πορεία για την ελευθερία σε 12 πόλεις της Ελλάδας, παράλληλα με άλλες 50 χώρες του κόσμου. Η πορεία Walk for Freedom έγινε παγκοσμίως για 6η συνεχόμενη χρονιά με πρωτοβουλία της διεθνούς μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Α21. Στην Αλεξανδρούπολη το σημείο εκείνης ήταν ο φάρος της πόλης και το κεντρικό μήνυμα Stop στη διακίνηση. Καλημέρα από το Walk for Freedom. Καλημέρα από το Walk for Freedom. Είμαστε εδώ έτοιμοι να περπατήσουμε για την ελευθερία. Έχει μαζευτεί ο κόσμος, μας υποστήριξε. Θα το κάνουμε, το πιστέψαμε. Ευχαριστούμε για όλα. Ας περπατήσουμε λοιπόν για την ελευθερία, για να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα στους διακινητές ότι στην πόλη μας δεν μπορούν να έρθουν. Ξέρουμε ότι υπάρχει και δεν κλείνουμε τα μάτια. Σκοπός της δράσης Walk for Freedom είναι η αφύπνιση του κόσμου για την έκταση του εγκλήματος της εμπορίας ανθρώπων στην Ελλάδα, καθώς και για την αναγκαιότητα να εκλείψει η σκληρή εκμετάλλευση που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας. Το Walk for Freedom δεν είναι μια πορεία διαμαρτυρίας, αλλά μια δράση, στην οποία τα άτομα περπατούν σε μια σειρά σιωπηλά, εκπροσωπώντας τα εκατομμύρια ανδρών, γυναικών και παιδιών που βρίσκονται σήμερα παγιδευμένοι στα δίχτυα του οργανωμένου εγκλήματος. Μεμονωμένα άτομα και φορείς κοινωνικής προσφοράς καλούνται να πάρουν μέρος και να ενώσουν τις δυνάμεις τους με στόχο να σπάσει η αλυσίδα της εκμετάλλευσης. Η δράση αποτελεί μια ευκαιρία για την πόλη να πάρει θέση ενάντια στο αόρατο αυτό έγκλημα, στο οποίο ο καθένας μας είναι συμμέτοχος έστω και άθελά του. Από τα χωράφια και τα φανάρια στους οίκους ανοχής ή στο δρόμο, μέχρι τα κλειστά σπίτια, τα νοσοκομεία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων βρίσκονται δίπλα μας και αυτό μας αφορά όλους.